Παρουσία της αντιδημάρχου Κορίνα Σιώτη Πρασά μπαίνουν από το πρωί της Δευτέρας ψάθινες ομπρέλες θαλάσσης στην ακτή της Καλαμίτσας, ενώ εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έχουν φρεσκαριστεί και τα αποδυτήρια της παραλίας. Πλησιάζει το καλοκαίρι, βρισκόμαστε στην ακτή Καλαμίτσας, εδώ όπου τοποθετούνται οι πρώτες ψάθινες ομπρέλες για τους λουόμενους. Βεβαίως, στην ακτή Καλαμίτσας, στην ακτή με την γαλάζια σημαία, έχουμε δύο ακτές και η άλλη είναι του περιγυαλίου. Λοιπόν, φέτος ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς. Έχουν γίνει πολλές εργασίες συντήρησης, έχουν τοποθετηθεί σε κάποια σημεία καινούριες πόρτες, έχουν ανακαινιστεί οι τουαλέτες, πάρα πολλά πράγματα. Και σήμερα ξεκινάμε με την τοποθέτηση των ομπρελών. Περίπου 90 ξεκινήσαμε από την δυτική πλευρά και πηγαίνουμε προς την ανατολική πλευρά. Θα τοποθετηθούν 90 ομπρέλες στην ακτή των Καβαλιωτών, στην ακτή της Καλαμίτσας, η οποία εξακολουθεί να είναι δωρεάν για όλους τους καβαλιώτες. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Προχωράμε μετά στην Ραψάνη. Θα γίνουν και εκεί κάποιες εργασίες, θα τοποθετηθούν ομπρέλες και καταλήγουμε στην ακτή Περιγυαλίου. Η συμβατική υποχρέωση των Δήμων σε ακτές που έχουν γαλάζιες σημαίες είναι 1η Ιουνίου. Θεωρούμε ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά, θα είμαστε έτοιμοι μέχρι την 1η Ιουνίου, αλλά και από αύριο μεθαύριο μπορούν οι καβαλιώτες να απολαμβάνουν το μπάνιο τους εδώ στην Καλαμίτσα υπό σκιά. Λυπηρό είναι το γεγονός ότι ήδη ξεκίνησαν οι βανδαλισμοί στα φρεσκοβαμμένα αποδυτήρια, ενώ πολλά είναι και τα παράπονα για τα δεσποζόμενα και όχι για τα αδέσποτα ζώα. Υπάρχουν κάποιοι βανδαλισμοί, δυστυχώς αυτοί δεν λείπουν ποτέ από μια ομάδα πολιτών, οι οποίοι δυστυχώς το καταδικάζουμε όλοι αυτό. Σε κάποιες πόρτες τις έχουν βάλει γκράφιτι, μία από τις καινούριες πόρτες τις βάψανε και εκπλήσωμε, γιατί εδώ έχει και security. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική, εφόσον κάποιοι αποφάσισαν να βάλουν security, να φυλάνε αυτή την ακτή. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική και το προσωπικό της security. Εν πάση περιπτώσει, εμείς και πάλι θα τις επισκευάσουμε. Το θέμα είναι να μην γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι δημόσια περιουσία, είναι κρίμα. Εμείς τα πληρώνουμε, δεν τα πληρώνει ο Δήμος Καβάλας. Ούτε το κράτος, αυτά πληρώνονται από χρήματα των δημοτών. Είχα κάποια παράπονα από τους λιλουόμενους εδώ στην Καλαμίτσα. Παρακαλούμε πολύ τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων σκυλιών, ας μην τα αφήνουν τα σκυλιά τους να λερώνουν εδώ, και αν λερώνουν εδώ ας τα μαζεύουν με μία σακουλίτσα. Έχει πάρα πολλούς κάδους απορριμμάτων που μπορούν να τα βάλουν, καλαθάκια. Δεν έχουμε παράπονα από τα για αδέσποτα. Έχουμε παράπονα για δεσποζόμενα σκυλιά. Στο πρόγραμμα ανανέωσης έχει ήδη ενταχθεί και η παραλία της Ραψάνης, όπως και το Περιγυάλι.